Κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την Μαρία Ψαρά, τη συνάδελφο δημοσιογράφο, κριτικής καταγωγής από το Ηράκλειο, η οποία τα τελευταία χρόνια επαγγελματικά βρίσκεται στις Βρυξέλλες, στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου είναι ανταποκρίτρια ελληνικών μέσων ενημέρωσης. Αναφέρομαι για την σοβαρή και έγκυρη εφημερίδα των συντακτών. Είναι ανταποκρίτρια του καναλιού Star, όπως επίσης εργάζεται και στο ευρωπαϊκό τηλεοπτικό σταθμό Euronews. Μαρία, καλώς όρισες στο News Hub. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι κοινή μου, ειδικά από ένα ηρακλειώτικο σταθμό, πόρταλ κτλ. Μ' αρέσει πάρα πολύ να συμβάλλω κι εγώ στη διαμόρφωση των απόψεων και του διαλόγου, θα λέγει κανείς, στο Ηράκλειο, που είναι η γυναίκα πόλη μου και τόσο πολύ αγάπη, Βαγγέλη. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Η αφορμή, ο λόγος, οι επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές, οι ευρωεκλογές του Ιουνίου, και θέλω να μας διαφωτίσεις. Υπάρχει πολιτική ατζέντα σε αυτές τις ευρωεκλογές, στις Βρυξέλλες, ευρύτερα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή ας πάσει και εσύ αυτό που λένε ότι πρόκειται για βουβές εκλογές? Όχι, δεν συμφωνώ καθόλου με τον όρο βουβές εκλογές, και αυτό γιατί τουλάχιστον εδώ κυπρικά από τις Βρυξέλλες υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση, τεράστια θα έλεγα, για τα δεδομένα της πόλης και των θεσμών. Το πρώτο βασικό στοίχημα που έχει βάλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ίδιο είναι η συμμετοχή. Η συμμετοχή, η οποία είναι χαμηλή τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, το ξέρεις πολύ καλά και εσύ, Βαγγέλη. Ο κόσμος ενδιαφέρεται όλο και λιγότερο για την αψηφίση, πολύ δε μάλλον για τις ευρωπαϊκές εκλογές, που είναι λίγο, ξέρεις, μακριά από εμάς. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που είναι στην Αθήνα, η κεντρική κυβέρνηση στην Αθήνα, είναι ο βουλευτής που έχουμε στο Ηράκλειο. Έτσι, είναι η Σαχανιά, ξέρω εγώ, είναι οι ευρωβουλευτές που είναι στις Βρυξέλλες. Φαντάζει μακρινό, αλλά δεν είναι μακρινό, διότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες επηρεάζουν αυτά που ζούμε στο Ηράκλειο, αυτά που ζούμε στη Χερσόνησο, αυτά που ζούμε σε κάθε μικρό χωριό, οποιοδήποτε νομού των 27 κρατών μελών. Αυτό τώρα είναι το πρώτο στοίχημα, η συμμετοχή λοιπόν. Το δεύτερο λοιπόν θέμα είναι και πολιτικό, και εκεί έχουμε πάρα πολλά επίπεδα πολιτικής, Βαγγέλη, από τις πολιτικές δυνάμεις και το πολιτικό brand affair, ποιος δηλαδή θα επικρατήσει, πώς θα αλλάξουν τις σχετισμοί, γιατί όλα δείχνουν ότι θα αλλάξουν αυτή τη φορά, και πόσο τελικά αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν τις τελικές αποφάσεις που θα λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους εμάς. Εκεί έχουμε και κάποια υποθέματα, δηλαδή η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πριν από 5 χρόνια είχε ξεκινήσει την καριέρα της, γιατί υποψήφια δεν ήταν πριν από 5 χρόνια, έτσι, το υπενθυμίζω. Την είχε προτείνει κατά τη συζήτηση, την ατέρμονη συζήτηση για τις διαπραγματεύσεις περί των προσώπων των θεσμών, την είχε προτείνει ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Μακρόν λοιπόν είχε φέρει από το πουθενά την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και σε παράβαση, θα λέει και κανείς, και διαδικασίες που υπήρχε ήδη σε εξέλιξη, μια διαδικασία που λέγεται Spitzenkandidaten, δηλαδή κάθε πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτείνει πριν από την προεκλογική της εκστρατεία ένα πρόσωπο, το οποίο είναι επικεφαλής της καμπάνιας της. Mm-hmm. Και ας πούμε για το κόμμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που ανήκει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ήταν ο μάλλον γνωστός στην Ελλάδα, Manfred Weber. Ναι. Είναι ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, σύμβουλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αρκετά συντηρητικός, αρκετά εσωστρεφής ως πολιτικός, θα έλεγα, και πολύ φίλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, επίσης, όπως και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τελικά. Που λες, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πριν από 5 χρόνια έχει εκλεγεί με βασικό διακύβευμα το περιβάλλον. Σου υπενθυμίζω, γιατί σίγουρα το έχεις παρακολουθήσει και εσύ τότε, ότι μια πιτσιρίκα, η Γκρέτα Τούνμπεργκ, πήγαινε σε όλες τις διαδηλώσεις έξω από όλα τα κοινοβούλια και το ευρωπαϊκό συμπεριλαμβανομένο και διαμαρτυρόταν για την πορεία της κλιματικής αλλαγής, λέγοντας ότι οι πολιτικοί δεν κάνουν τίποτα κτλ. Την οποία χάσαμε. Ναι, ναι, ναι. Τότε λοιπόν,
Το βασικό διακύβευμα ήταν το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή. Ναι. Με αυτό, ως η νέα, είχε ξεκινήσει την πενταετή θητεία της η Fonda Lion. Αυτή τη φορά το τροπάρι είναι εντελώς διαφορετικό. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή με δύο πολέμους στη γειτονιά μας. Βλέπε Ρωσία κατά της Ουκρανίας και Ισραήλ Χαμάς, στη Μέση Ανατολή. Και το βασικό διακύβευμα που θέτει και η Fonda Lion, που είναι ξανά υποψήφια αυτή τη φορά ως candidate με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αλλά και η άλλη υποψήφια, είναι η ασφάλεια. Mm-hmm. Ήδη έχει πει ότι θα υπάρξει επίτροπος ασφάλειας αν εκλεγεί, θα υπάρξουν πολλές επενδύσεις στην ασφάλεια. Και όταν λέμε ασφάλεια, εννοούμε από επενδύσεις για όπλα και σφαίρες, μέχρι επενδύσεις για νέα αμυντικά συστήματα, αεροπλάνα και πλοία, πολεμικά, της πολεμικής, ας πούμε. Να γίνονται οπότε, business, λοιπόν. Ναι, ναι. Να γίνονται business και να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνέχεια αυτών που θέλησε και παλιά ο πρόεδρος Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος, να υπάρξει αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα διάφορα επίπεδα. Αυτός ο όρος τώρα, η αυτονομία, ερμηνεύεται διαφορετικά από κάθε πολιτική ομάδα. Και εκεί υπάρχουν διαφωνίες και διαφοροποιήσεις. Όλοι, ωστόσο, συμφωνούν ότι η ασφάλεια και το θέμα της νίκης, ας πούμε, της Ουκρανίας είναι ένα βασικό διακύβευμα που θα μας απασχολήσει και τα επόμενα 5 χρόνια. Όπως μας απασχολεί τα τελευταία 2 χρόνια ήδη. Σου έκανα εγώ το ερώτημα αυτό, γιατί συγκρίνοντας αυτά που μου λες εσύ από την καρδιά της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, με την Ελλάδα, είναι σαν να έχουμε εδώ εθνικές εκλογές και όχι για ευρωεκλογές. Γιατί ακούω τα μεγάλα κόμματα να μιλούν κυρίως, να απασχολούνται στην ατζέντα την πολιτική τους προεκλογικά με εθνικά θέματα, εσωτερικά θέματα. Έχεις δίκιο, Βαγγέλη. Εγώ ήμουν εκεί για το Πάσχα, για κάποιες μέρες, ναι, και δεν άκουσα ούτε μία συζήτηση πολιτική. Ακριβώς. Να γίνεται συζητώντας το πρόγραμμα κάθε κόμματος, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων. Δεν άκουσα καμία συζήτηση. Η συζήτηση αφορούσε κυρίως τα πρόσωπα που έχει το κάθε κόμμα στη λίστα των υποψηφίων για ευρωβουλευτές και φυσικά η εσωτερική επικαιρότητα, η οποία είναι πολύ διαφορετική από την ευρωπαϊκή. Και είναι ένα λάθος που κάνουμε, θα μου επιτρέψεις να πω, όσο μπορούμε να μην επηρεαζόμαστε από την ατζέντα την καθημερινή, την εσωτερική, γιατί μια συζήτηση για την Ευρώπη και πώς τη θέλουμε αυτή τη ρημάδα την Ευρώπη θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για να καθορίσει την τύχη μας ή τουλάχιστον να μην γκρινιάζουμε την επόμενη μέρα. Γιατί θα σου το πω κι αλλιώς. Αν, ας πούμε, είσαι αγρότης και είμαστε το 2019, στις προηγούμενες ευρωεκλογές, είσαι αγρότης και ενημερωθείς για το πρόγραμμα της Ursula von der Leyen, η οποία σου λέει ότι μέχρι το 2050 πρέπει να είμαστε κλιματικά ουδέτεροι, σημαίνει να μην παράγουμε διοξίδιο του άνθρακα, δηλαδή να μην παράγουμε βρώμα για το περιβάλλον. Ναι, ναι. Ρηπογόνες μονάδες κλπ. Ακριβώς, κατά 50%. Ναι, ναι. Σημαίνει αυτό για σένα που είσαι αγρότης, ότι πρέπει να αντικαταστήσεις το μηχανισμό της παραγωγής σου με πράσινες τεχνολογίες. Τι σημαίνει αυτό, μεγάλο κόστος, τι σημαίνει αυτό, μεγάλη ταλαιπωρία, μεγάλη γραφειοκρατία. Αυτά δεν τα συζητήσαμε ποτέ στην Ελλάδα. Αλλά δεν είμαστε μόνοι, για να μην λέω έτσι, ότι μόνο στην Ελλάδα πια δεν συζητάμε. Όχι, αυτό συνέβη και σε άλλες χώρες. Και γι' αυτό τελικά η ίδια η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ursula von der Leyen, έσπευσε να τα μαζέψει τελικά τα μέτρα λίγο πριν τις επόμενες ευρωεκλογές του Ιουνίου, δηλαδή, Βαγγέλη. Ναι, δηλαδή, ναι. Αν ήσουν αγρότης, μάλλον δεν θα υποστηρίζει την υποψηφιότητα της von der Leyen πριν από 5 χρόνια. Και αυτή η πίεση που ασκήθηκε από τα εθνικά κοινοβούλια στη συνέχεια, γιατί είδαμε ότι χάνουν το παιχνίδι της ψηφοφορίας με την ψήφο των αγροτών, τους έκανε τελικά να επαναχωρήσουν και να επιπέψουν κάποιες αλλαγές στην ΚΑΠ κτλ. Ότι είναι σημαντικό να ξέρουμε και να συζητάμε και να ζητάμε από τα κόμματα, τα εθνικά, να μας πούνε τι σκοπούς έχουν για την Ευρώπη. Σωστά. Τι θέλουν να κάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εκπροσωπούν τη χώρα και εμάς.
όχι τους εαυτούς τους και την κυβέρνησή τους. Ο λόγος και ο ρόλος της κυρίας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αν την προφέρω το όνομα, το προφέρω σωστά, αμφισβητείται στην Ευρώπη. Μήπως διάστηκε ο κύριος Μητσοτάκης να πάρει το μέρος της και να πει ότι εγώ θα την ξαναψηφίσω? Τώρα, αυτό είναι καθαρά πολιτικό θέμα. Υπάρχει έντονο παρασκήνιο για την υποψηφιότητα της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν. Πάρα πολλά κόμματα εθνικά, δεξιά, δηλαδή όπως η Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα, υπάρχει το αντίστοιχο γαλλικό κόμμα, το οποίο δεν τη στηρίζει, για παράδειγμα. Για τους λόγους που σου είπα σε σχέση με, γιατί οι αγρότες στη Γαλλία είναι πάρα πολύ ισχυρό λόμπι και πάρα πολλές πίσει για να τις αγνοήσει ένα συντηρητικό κόμμα. Και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αντίστοιχα κόμματα δεν στηρίζουν την υποψηφιότητα της von der Leyen. Τώρα, έκανε καλά ή κακά ο Έλληνας Πρωθυπουργός που την υποστήριξε, αυτό θα το δείξει η ιστορία τελικά. Αλλά φαίνεται ότι και ο ίδιος και ο Ντόναλντ Τούσκ από την Πολωνία, που έσκεψαν με επιστολή τους να τη στηρίξουν, προσδοκούν τη βοήθειά τους με κάποιο τρόπο. Ναι. Και ήδη ο Ντόναλντ Τούσκ, που είναι ο νέος Πρωθυπουργός της Πολωνίας, πήρε κάτι, πήρε δηλαδή τον αποχαρακτηρισμό της χώρας του, της Πολωνίας, από το κακό κράτος δικαίου. Γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση είχε οδηγήσει την Πολωνία στο άρθρο 7, όπως λέγεται, είναι μια περίπλοκη διαδικασία, δεν θέλω να σε μπερδέψω, αλλά όταν μια χώρα παραβιάζει το κράτος δικαίου, τότε μπαίνει στο άρθρο 7. Ναι. Αυτό έχει γίνει για την Πολωνία και ο Τούσκ, υπογράφοντας αυτή την επιστολή, πήρε άμεσα και πολύ γρήγορα την εξασφάλιση από την von der Leyen ότι η χώρα του δεν θα υπάγεται πια στο άρθρο 7 και άρα θα μπορεί να παίρνει την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση απρόσκοπτα. Μένει να δούμε αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πάρει και αυτός κάτι, και όταν λέω κάτι εννοώ κάτι υπέρ της Ελλάδας. Μάλιστα. Τι εικόνα έχεις για την ακροδεξιά στην Ευρώπη που έχει πάρει κεφάλι τα τελευταία χρόνια και με το μπρατσάρισμα των νέων, φαινόμενο που ανησυχεί? Είναι πολύ ανησυχητικό το φαινόμενο αυτό. Είναι ένα ακόμα θέμα το οποίο συζητιέται πάρα πολύ εδώ στις Βρυξέλλες. Ναι. Πώς μπορεί να σταματήσει αυτή η άνοδος της ακροδεξιάς? Πιστεύω ότι δεν μπορεί να ανατραπεί σε αυτή τη φάση, διότι είναι μια τάση. Είναι μια τάση που αμφισβητεί τις αποφάσεις και τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια. Δεν αδικό αυτή την τάση. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βλέπουμε, Αγγέλη. 27 κράτη-μέλη δεν κατάφεραν ακόμα και σήμερα να συμφωνήσουν στο τι πρέπει να γίνει στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς. Δεν τα βρίσκουν. Ούτε η ενιαία εξωτερική πολιτική, ούτε η ενιαία αμυντική πολιτική. Προσπαθήσανε, επιχειρήσανε για ευρωπαϊκό στρατό, αλλά βάγισε και αυτό. Δεν πάει καλά το σύστημα. Κοίτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα κράτος, δηλαδή δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, να είναι, ξέρω εγώ, 50 πολιτείες ενωμένες υπό μια κοινή εξουσία. Είναι 27 κράτη-μέλη που συναποτελούν μια ομοσπονδία. Δηλαδή είναι μια επιλογή για κοινή πορεία, είναι μια οικογένεια δηλαδή, με άλλα λόγια. Δεν είναι αποφασισμένη και δεν είναι ο ρόλος της οικογένειας να πηγαίνει πάντα με κοινό βηματισμό. Αλλά τώρα τελευταία αυτό έχει παραγίνει τόσο πολύ που έχουμε ξεχάσει και τα αυτονόητα. Αυτό λοιπόν έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις από πάρα πολύ κόσμο και έχει στρέψει φυσικά πάρα πολλούς πολίτες στην αγκαλιά της ακροδεξιάς. Το κακό λοιπόν νέο είναι ότι η ακροδεξιά θα είναι ενισχυμένη από τις εκλογές. Αυτό δείχνουν όλες οι μετρήσεις μέχρι σήμερα. Το καλό είναι ότι αυτή η ακροδεξιά είναι και αυτή διασπασμένη. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Σε άλλη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανήκει η Μελόνι, η Τζόρτζια Μελόνι, η πρωθυπουργός της Ιταλίας. Σε άλλη πολιτική ομάδα ανήκει η Λεπέν, που κατά πάσα πιθανότητα θα κερδίσει τις εκλογές στη Γαλλία. Συνεπώς, η Λεπέν με τη Μελόνι δεν μπορούν να συναποφασίζουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό έχει ένα ρόλο, διότι οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται δεν θα μπορούν να είναι κατά αποκλειστικότητα από την ακροδεξιά. Δηλαδή, η Μελόνι, ας πούμε, τα πάει πάρα πολύ καλά με την Αμερική. Η Λεπέν τα πάει πάρα πολύ καλά με τη Ρωσία.
Συνεπώς, σε μια απόφαση για την Ουκρανία και τη Ρωσία, δεν θα έχουν κοινή θέση και άρα δεν θα μπορούν να την περάσουν τη θέση τους. Αυτές λοιπόν οι διαφορές, που είναι πάρα πολύ έντονες και πάρα πολύ βαθιές μεταξύ της ακροδεξιάς αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, προκυλάσσουν, θα πω, το δημοκρατικό τόξο από αποφάσεις που θα μπορούσαν να μετρήσουν πάρα πολύ αρνητικά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τελικά και της ανθρωπότητας, Βαγγέλη. Άρα το δημοκρατικό τόξο ανταποκρίνεται ωστόσο σωστά στους καιρούς αυτούς που διανύουμε, όταν βλέπουμε ότι η ακροδεξιά παίρνει κεφάλι και αναφέρομαι στην κέντρο αριστερά. Είναι μεγάλα λόγια να πούμε ότι ανταποκρίνεται επιτυχώς. Κάνει ό,τι μπορεί, προσπαθεί. Ωστόσο, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο κύμα δυσπιστίας, πάρα πολύ μεγάλο κύμα δυσαρέσκειας από τον κόσμο, διότι πράγματι, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του κόσμου, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Δηλαδή, αλλά αυτό έχει να κάνει και με το ποιος ψηφίσει και τι ψηφίσει στις ευρωεκλογές. Γιατί αν εγώ έχω έναν υποψήφιο ξάδερφο που μια χαρά παιδί είναι, τον αγαπώ, τον λατρεύω, αλλά δεν ξέρει τίποτα από την πολιτική όταν πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα εκπροσωπήσει τη χώρα μου και τα συμφέροντά της απέναντι σε γίγαντες της πολιτικής, όπως ας πούμε οι Γερμανοί ευρωβουλευτές, οι Ολλανδοί ή οι Γάλλοι. Εκεί έχεις πρόβλημα. Χρειάζονται άνθρωποι που να, πραγματικά να έχουν και όραμα, αλλά και γνώσεις, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας δουλειάς που είναι πολύ καλά αναδόμενη και γι' αυτό προσελκύει πάρα πολύ κόσμο που δεν έχει και σχέση ούτε με την πολιτική, ούτε καν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελευταίο ερώτημα. Πώς ανταποκριθήκατε εσείς στην επιστολική ψήφο? 150.000 Έλληνες έκαναν τη σχετική ηλεκτρονική εγγραφή, 50.000 ομογενείς εκδήλωσαν ενδιαφέρον παγκοσμίως. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχω δίπλα μου το φάκελο που μόλις έλαβα σήμερα από την DHL. Έφτασε και σε μένα η επιστολική ψήφος. Πρέπει να φτάσει στην Ελλάδα πριν από τις 8 Ιουνίου. Mm. Οπότε έκανα τους υπολογισμούς μου για να δω πότε πρέπει να τη στείλω κτλ. Είναι μια διαδικασία πρωτόγνωρη. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να το κάνω. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να ψηφίσω ως Ελληνίδα του εξωτερικού στις ευρωεκλογές, όπως ψήφισα για τρίτη φορά και στις εθνικές εκλογές. Και εκεί σχεδόν έκλαιγα από την κίνηση που μπορούσα να το κάνω αυτό, ούσα στις Βρυξέλλες. Όμως, σου υπενθυμίζω τα σκάνδαλα που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα σχέση με το Υπουργείο Εσωτερικών, επηρέασαν πάρα πολύ. Ήμουν η πρώτη που δημοσιοποίησε αυτό το περιβόλητο mail της Άννας Μισέλλας Μακοπούλου προς τους ομογενείς, διότι το έλαβα κι εγώ. Ήμουν κι εγώ ανάμεσα σε αυτούς που έλαβαν αυτό το περιβόλητο email με τα στοιχεία μου, χωρίς κανένα σεβασμό των προσωπικών μου δεδομένων και δεδομένου ότι είχε, όχι μόνο εγώ πέρα είμαι δημοσιογράφος, είχε τα στοιχεία μου. Αλλά ένα σωρό κόσμο, φίλοι μου, που όχι δεν θέλουν να βλέπουν, δεν θέλουν να ακούν το όνομα Σνακοπούλου ή ξέρω εγώ οτιδήποτε έχει σχέση με την ελληνική δεξιά, το έλαβαν στο mail του και με προσωπικές λεπτομέρειες πάνω. Οπότε καταλαβαίνει ότι αυτό το σκάνδαλο, πιο πρόσφατα αυτές οι καταγγελίες για κλοπή, διάρρηξη στο γραφείο, το σχετικό των εκλογών, στην Βουλή Εξωτερικών, έχουν πλήξει πάρα πολύ την εικόνα της επιστολικής ψήφου και πραγματικά είναι κρίμα, γιατί μια καινοτομία θα μπορούσε να δώσει χαρά, λέω, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Το μέσο ψηφοφόρου, Έλληνα ψηφοφόρου επιτέλους, έχει φέρει ανασφάλεια και έχει πετύχει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που θα ήθελε η κυβέρνηση. Ναι. Είναι κρίμα. Κρίμα, αλλά κρίμα. Είναι ένα βήμα. Μένει να δούμε πώς θα πάει και στις επόμενες εκλογές που να μετρήσει. Τόσα εκατομμύρια απόρριμοι. Ακριβώς. Η αγωνία μου είναι να φτάσει η ψήφη των αποδήμων. Γιατί σε συζητήσεις που έκανε με πάρα πολύ κόσμο, πίστευσε με τον τελευταίο καιρό, αμφισβητούν ακόμα και τι θα φτάσουν οι ψήφοι μας εγκαίρως ώστε να καταμετρηθούν. Φοβούνται ότι θα βρεθεί μια δικαιολογία για να μην τις καταμετρήσουν. Ελπίζω να διαψευστούν αυτές οι εικασίες και να έχουμε ένα αποτέλεσμα από τη συντριπτική πλειοψηφία τουλάχιστον των ψηφοφόρων του εξωτερικού. Και το εσωτερικό, γιατί η εξωτερική ψήφος είναι και στο εσωτερικό. Ελπίζω πραγματικά να λειτουργήσει, γιατί αυτό θα είναι σημάδι καλής ποιότητας δημοκρατίας. Χαιρόμαστε. Έχουμε ανάγκη αυτό, γιατί
είναι πάρα πολύ έντονο το πρόβλημα του κράτους δικαίου στην Ελλάδα και οι συζητήσεις είναι πάρα πολύ σοβαρές στις Βρυξέλλες. Παλμό και κλίμα σίγουρα μας έδωσες για τις επερχόμενες ευρωεκλογές από Βρυξέλλες. Ευχαριστώ θερμά, καρδιακά, για αυτή την ανταπόκρισή σου, Μαρία Ψαρά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Επίσης.